θα πάμε να καλημερίσουμε εμείς τον πρόεδρο της πνευμολογικής εταιρείας, ο κ. Ορβανιάς είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, γιατρέ μου. Καλημέρα σας, καλησπέρα. Λοιπόν, βρισκόμαστε ξανά στο κόκκινο. 2 εβδομάδες αντέξαμε στο πορτοκαλί και έχουμε μία αύξηση των κρουσμάτων. Και επειδή ξέρουμε ότι ο κορονοϊός και γενικότερα αυτή η λίμωξη επηρεάζει πάρα πολύ το αναπνευστικό μας, θέλω καταρχάς να μας πείτε αν εσείς βλέπετε διαφοροποίηση στην νόσηση από τους ασθενείς σε ό,τι αφορά το αναπνευστικό τους και από εκεί και πέρα γιατί ξαναμπήκαμε στο κόκκινο. Το γιατί ξαναμπήκαμε στο κόκκινο νομίζω ήταν αναμενόμενο. Και αυτό είναι, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον εφησυχασμό που έχει επέλθει μετά τους εμβολιασμούς που είχαν γίνει. Είχαμε μιλήσει στην αρχή για ένα ποσοστό το οποίο αν καλύπταμε με εμβολιασμούς θα ήμασταν κάπως πιο ασφαλής με την πανδημία. Από τη στιγμή που είχαμε, αν το πούμε, είχαμε πιάσει αυτούς τους αριθμούς, επήλθε αυτός ο εφησυχασμός. Να μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν και οι μεταλλάξεις, ο ιός ίσως να γίνεται λίγο πιο επιθετικός, χαλαρώνουν κάπως τα μέτρα και από τις, κυβερνήσεις και από τους ίδιους τους πολίτες. Νομίζω ήταν αναμενόμενο να υπάρχουν αυτές οι εξάρσεις και αυτά τα κύματα. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ότι στην αρχή, δηλαδή προμηνών στην αρχή, όχι, πριν από μερικούς μήνες, ψάχναμε την ανοσία της Αγέλης. Και αυτό ήταν τίτλος παντού. Και οι αριθμοί άλλαζαν μέσα στις εβδομάδες, έχω να σας πω. Δηλαδή, πρώτα ήταν το 50, ύστερα το 60, ύστερα έγινε το 80. Μετά μιλήσαμε για, ακριβώς, για 80-85%. Ακριβώς, και στο τέλος μιλούσαμε ότι μα δεν θα υπάρχει ποτέ ανοσία της Αγέλης από τη στιγμή που το εμβόλιο έχει και έναν χρόνο ζωής που σε προστατεύει πολύ και αρκετά. Γι' αυτό και έχουμε και την αναμνηστική δόση. Ακριβώς. Αν μιλήσουμε τώρα λίγο για την Αγγλία, νομίζω ότι ειδικά με την Αγγλία ήταν λίγο οι χειρισμοί λίγο κατεμένα λαθασμένοι, γιατί πιστεύω ότι εκεί πέρα οι πληροφορίες λένε ότι δινόντουσαν μόνο μία δόση εμβολίου και περισσότερο AstraZeneca για να καλύψουν όσο περισσότερο γίνεται τον πληθυσμό και καθυστερούσαν τη δεύτερη δόση. Μετά ήταν η πολιτική της ανοσίας της Αγέλης να ανοίξουν, να χαλαρώσουν όλα τα μέτρα. Νομίζω ειδικά στην Αγγλία, στον Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν αναμενόμενο να υπάρχει αυτή η εικόνα που βλέπουμε τώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δικό σας το κομμάτι, μέσα σε αυτόν τον 1,5 σχεδόν 2 χρόνια θα πάμε σε λίγο, της πανδημίας, βλέπετε ότι έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει και οι ασθενείς αυτοί που νοσούν, ασυμπτώματα, τώρα αυτό που βλέπουμε όσο περνάει ο καιρός, μετά από κάθε κύμα πανδημίας που περνάμε, βλέπουμε ότι αυτοί που νοσούν είναι όλο και πιο νέοι και παρουσιάζουν πολύ πιο σοβαρά συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα. Να πω επίσης ότι βλέπουμε αρκετούς ασθενείς οι οποίοι έχουν ήδη νοσήσει να παραμένουν κάποια συμπτώματα, να είναι και να τους χαρακτηρίζουμε ως long COVID ασθενείς. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Αναφερθήκατε στους long COVID και θέλω να επικεντρωθούμε λίγο σε αυτό. Έχουμε αναπτύξει πάρα πολλές φορές τη συζήτηση για τα ασυμπτώματα που αντιμετωπίζει ένας ασθενής ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει ακόμη και συγκαταλέγεται στην κατηγορία long COVID, σε ό,τι έχει να κάνει μαζί με το αναπνευστικό. Οι άνθρωποι αυτοί τι αντιμετωπίζουν ακριβώς, εσείς τι βλέπετε, τι παρατηρείτε? Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, το long COVID ή post COVID είναι στην ουσία ο ίδιος ορισμός, ίδια ασθενείς. Είναι ασθενείς οι οποίοι έχουν αποχαρακτηριστεί από ασθενείς με κορονοϊό. Απλώς τους έχουν παραμείνει κάποια συμπτώματα από το αναπνευστικό λόγω κάποιων... δεν θέλω να προκαλέσω ούτε πανικό στον κόσμο, αλλά ίσως να μετά από κάποιες μόνιμες βλάβες στο αναπνευστικό που μπορεί να προκαλέσει
η λίμωξη με τον κορονοϊό, οι οποίες πιο πιθανές βλέπουμε αρκετά συχνά να είναι οι νόδιες αλλοιώσεις, άρα μιλάμε για ίνωση των δαιμόνων μετά από τέτοιες λοιμώξεις. Άρα ουσιαστικά βλέπετε αρκετά από αυτά τα περιστατικά μας, λέτε, που να αφορούν αρκετά, τα post-COVID ασθενείς. Αρκετούς ασθενείς καθημερινά. Ούτως ή άλλως οι αριθμοί λένε ότι περίπου το 30% των ασθενών που έχουν νοσήσει έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως post-COVID, long-COVID ασθενείς. Είπατε ότι αναφερθήκατε πριν, χωρίς βεβαίως το επαναλαμβάνω και εγώ, να θέλουμε να φοβήσουμε τον κόσμο για μόνιμες βλάβες του αναπνευστικού. Τις καταγράφετε, τις βλέπετε, τις παρακολουθείτε. Υπάρχει μία θεραπεία η οποία τέλος πάντων να κάνει το πρόβλημα λιγότερα, έτσι? Εξαρτάται πάντα από το βαθμό, από τη σοβαρότητα, από την βαρύτητα της βλάβης που μένει. Mm-hmm. Σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε δει ασθενείς να είναι εξαρτώμενοι από οξυγόνο και μετά από αρκετούς μήνες βλέπουμε ότι μπορούν σιγά σιγά να απαλλαγούν από το οξυγόνο. Αρκετοί όμως ασθενείς έχουμε δει να έχουν μόνιμα συμπτώματα χωρίς κάποια σημεία βελτίωσης. Mm-hmm. Δυστυχώς, ναι. Γιατρέ μου, πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα? Ο ΠΟΗ χθες είπε ότι θα μας πάρει μέχρι το 22 αυτή η κατάσταση. Και αν έχετε και κάποιες έτσι κατευθυντήριες γραμμές που μπορείτε να μας πείτε για να ξέρουμε. Έρχεται χειμώνας, η πνευμονία, ας πούμε, στα παιδιά. Ξέρουμε ότι έχουμε παιδιά στο μακάρι νοσοκομείο με πνευμονία. Ξεκίνησαν και οι άλλες οι ιώσεις και οι ασθένειες που δεν είχαμε πέρσι, γιατί ήμασταν όλοι στα σπίτια μας. Τι να κάνουμε, τι να προσέξουμε και πόσο επικίνδυνη είναι μια πνευμονία, αξίζει να πούμε στον κόσμο? Τώρα αυτό που έχει πει ο ΠΟΗ νομίζω είναι σωστό, θα συμφωνήσω. Νομίζω ότι η μόνη λύση, ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης είναι αυτό που έχει κάνει και το Ισραήλ. Τώρα είναι μαζική εμβολιασμή πάλι mm-hmm. για την τρίτη δόση, απλώς και μόνο για ενίσχυση του νοσοποιητικού. Τώρα για τις πνευμονίες και τις άλλες λοιμώξεις, νομίζω ότι κάποια στιγμή πριν 1-1,5 χρόνο, όταν συζητούσαμε για το COVID και για το ότι έπρεπε όλοι οι γιατροί, οι πνευμονολόγοι, και μιλάω για την ειδικότητα μου, να μπούμε μέσα για να διαχειριστούμε mm-hmm. την πανδημία, πάντα λέγανε ότι κάποιοι πρέπει να είναι απ' έξω και να φυλάνε τα σύνορα, όπως mm-hmm. να τα αποκαλέσω, γιατί όπως είχα πει και προηγουμένως, υπάρχουν και υπήρχαν πάντα και άλλες λοιμώξεις εκτός από τον κορονοϊό. Φίγουρα. Τώρα αποδεικνύεται αυτό ότι είναι αλήθεια, γιατί βλέπουμε να έρχονται, να εμφανίζονται δρυμύτερες οι λοιμώξεις του αναπνευστικού, ανώτερου ή κατώτερου. Ο συνήθως κατώτερου αναπνευστικού είναι οι πιο σοβαρές. Ειδικά στα παιδάκια, βλέπουμε ότι νοσηλεύονται παιδάκια στο μακάριο νοσοκομείο. Εμείς οι πνευμονολόγοι ενηλίκων βλέπουμε αρκετά συχνά, τώρα όλο και πιο συχνά καθημερινά, ασθενείς με λοιμώξη του αναπνευστικού που δεν έχουν να κάνουν καν με κορονοϊό. Mm-hmm. Άρα νομίζω και εδώ πέρα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Υπάρχουν τα εμβόλια για τη γρήπη, γιατί μία λοίμωξη του αναπνευστικού, και αν μιλήσω για την πιο σοβαρή λίμωξη αναπνευστικού, την πνευμονία, μπορεί να έχουμε πνευμονίες και από υιογενείς και από βακτηριακές λοιμώξεις. Γι' αυτό, από τη στιγμή που υπάρχουν τα όπλα και δεν είναι άλλο από το εμβόλιο της γρίπης και του πνευμονιόκοκου, νομίζω καλά είναι να εμβολιαστούν. Μάλιστα. Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.